Ήρθα. Επιτέλους. Λέγε, μανίτσα μου. Ξέρετε, κύριε Φόντα, αυτές οι 10 μέρες με έκανε να αλλάξω πολύ. Με μάθατε να ξεχωρίζω τους ανθρώπους. Καλό κι αυτό. Τώρα έχω άλλα σχέδια. Ένα σπιτάκι. Έναν άντρα δυνατό, ζωηρό. Απάνω μου η δουλειά. Μακάρι να ήμουν άξια για σας. Τι να σου να. Άξια. Είσαι. Γιατί δουλεύεις εξάτμιση. Κύριε Φόντα, θα μπορούσατε να με παντρευτείτε. Και το ρωτάς. Και θα με θέλετε για όλη σας τη ζωή. Για 60 τέρμενα. Όχι. Είναι πολύ ωραίο όνειρο για να γίνει πραγματικό. Ποιο είναι όνειρο. Ο γάμος μας. Γιατί. Γιατί εσείς θα θέλετε μια κοπέλα αγνή, μια κοπέλα άσπλη. Αν ξέρετε πως ήμουν ζωηρή πριν σας γνωρίσω, θα με θέλετε, κύριε Φόντα. Ζωηρή. Τέλος πάντων, σαν κοπελίτσα κι εγώ, εκτροχιάστηκα. Έκανε τσουλίδρες. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε στιγμές αδυναμίας. Εσείς τι κάνετε όταν έχετε αδυναμία. Τρώω κακαβιά. Αχ, δεν με καταλαβαίνετε. Μόνο σε καταλαβαίνω. Και με θέλετε ακόμα. Τώρα να σου πω, κοπελίτσα, ήσουν στους δρόμους εργιάναγες, πάτησες την Πεπονόφλουδα, ξεγκοφιάστηκες. Τι να κάνουμε τώρα, σε κρεμάσουμε. Είστε ανώτερος άνθρωπος. Και δεν μου λες, ποιος ο Ιάσον. Άλλος. Ποιος. Μου δίνεις το λόγο σου πως δεν θα πεις ποτέ σε κανέναν τίποτα. Μονάχα εσύ κι εγώ θα το ξέρουμε. Και ο Πεπονόφλουδας. Μα τον παλιάνθρωπο, το κτίνο στο τέρας. Μου δίνεις το λόγο σου, Φόντα. Τον έχεις, ποιος. Ο Τεόντελέκης. Ο Τεόντελέκης. Μη μου λες τέτοια. Ναι, Φόντα. Α, το σβίγκο. Δεν το ήθελα. Στορκίζομαι πως δεν το ήθελα. Θυμάσαι εκείνο το βράδυ που με συνόδευσε στο ξενοδοχείο. Και να δεις που το είπα στο ξενοδοχείο, πάρε κλάψε μας. Κθήσαμε στο μπαρ. Μου δώσε ένα κονιάκ. Ύστερα δεύτερο. Ύστερα τρίτο. Ύστερα τέταρτο. Και τέταρτο. Ναι. Ήμουν στενοχωρεμένη. Ούτε κι εγώ ξέρω πόσα ήπια. Ρούφα και 40. Ναι. Ζαλίστηκα. Εκείνος με πήγε στο δωμάτιό μου. Δεν έβλεπα μπροστά μου. Άνοιξε το παράθυρο. Αυτό το δες. Ναι. Άρχισε να με ξεκουμπώνει. Και αυτό το δες. Ναι. Ξαφνικά, κόλλησε τα χείλη του στα δικά μου. Τα μάτια του πετούσαν φλόγες. Τις είδες και τις φλόγες. Ναι. Τι λες ότι δεν έβλεπες πουλάκι μου, εσύ έβλεπες αγλάρος. Ύστερα, δεν έβλεπα πια. Θάμπωσες. Όχι, έζησε το φως. Όταν άνοιξε τα μάτια μου, ήταν πια αργά. Βέβαια, τα έχεις βγάλει. Και τώρα που έμαθες τη μεγάλη μου αμαρτία, σε ρωτάω. Με θέλεις ακόμα? Μα με τον ταό, αδερφούλα μου. Με θέλεις? Τώρα δηλαδή το σωστό, γιατί εμένα μ' αρέσουν οι σωστές δουλειές, να σε πάρει εκείνος. Δεν τον θέλω. Αν τον ήθελες, τι τα ρούφαγες στα κονιάκ. Α, το μούργο και μου παριστάνει το άσπρο τελάρο.